Μανώλη, θα ήθελα να μου διευκρινίσεις τι διαφορά έχει η Elite Pro κάρτα από την επαγγελματική Pro κάρτα. Η Elite Pro Card είναι μια κάρτα η οποία προετοιμάζει αθλητές για το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι της Pro Card που όλοι γνωρίζουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα σωστό βήμα, γιατί η εισαγωγή στους επαγγελματικούς κύκλους και στα επαγγελματικά σαλόνια είναι πολύ δύσκολη για όλους εμάς τους Ευρωπαίους. Όσοι έχουμε αγωνιστεί σε ερασιτεχνικούς αγώνες και έπειτα σε επαγγελματικούς, γνωρίζουμε ότι η διαφορά είναι μεγάλη σε κάθε τομέα. Η οργάνωση των Αμερικάνικων αγώνων είναι πάρα πολύ διαφορετική από τους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ερασιτεχνικούς αγώνες, και η Elite Pro Card μας βοηθάει τους αθλητές ώστε να έρθουν πιο κοντά σε αυτό το επίπεδο, να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους και τους αγώνες σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό από το ερασιτεχνικό επίπεδο. Τώρα, τα πλεονεκτήματα είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, για μας σημαίνει ότι Έλληνες καλοί αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε αγώνες που δεν θα μπορούσαν με διαφορετικό τρόπο να παίξουν. Δεν θα είχαν πρόσβαση σε αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στα Pro Ranks έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ρόμπερτ Πιότκοβιτς, του οποίου την εξέλιξη και την πορεία έχουμε δει φέτος, με κατάληξη την πρόκρισή του και την συμμετοχή του στο φετινό Ολύμπια. Για μας, για την Ελλάδα, είναι η σημαντικότερη ευκαιρία να βάλουμε καινούριους αξιόλογους Έλληνες αθλητές σε αυτή τη διαδικασία και να τους δούμε προοδευτικά να φτάνουν στο ανώτατο επίπεδο που είναι η Pro Card. Αυτή νομίζω είναι η σημαντικότερη διαφορά που μπορώ να εντοπίσω. Η διαδικασία στο να πάρει κάποιος την Elite Card και μετά να γίνει επαγγελματίας Pro, ποια είναι? Η Elite Pro αφορά μόνο τους αξιολογότερους αθλητές κάθε χώρας, η εκάστοτε ομοσπονδία επιλέγει ποιοι θα είναι αυτοί, τους δίνει την Elite Pro Card και οι αθλητές αυτοί πρέπει μετά να συμμετέχονται στους αγώνες, να αποδείξουν την αξία τους κατέχοντας την κάρτα αυτή. Και έπειτα, μαζεύοντας κάποια βαθμολογία, γίνονται επαγγελματίες Pro. Ο αθλητής που θα συγκεντρώσει κάθε χρονιά τη μεγαλύτερη βαθμολογία δικαιούται να πάρει Pro Card και να παίξει στα μεγαλύτερα Grand Prix του κόσμου. Οι επαγγελματικές προκάρτες, από ό,τι γνωρίζω, ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας προ είναι ο Μανώλης Τζινίδης, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, θα είναι και στην ομάδα της PHD Hellas Team. Ναι, είναι χαρά μου να ανακοινώσω ότι ο φίλος μου, ο Μανώλης Τζινίδης, ανήκει πλέον στην ομάδα της PHD Ελλάς, είναι ο πρώτος επαγγελματίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε σημαντικά το ελληνικό bodybuilding με τις συμμετοχές του, με την παρουσία του και με το ήθος του, και άνοιξε το δρόμο για μένα και για άλλους αθλητές στο bodybuilding και ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα του και ιδιαίτερα στο επαγγελματικό bodybuilding, στο επαγγελματικό σκέλος. Μανώλη, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε μαζί πώς γίνεται ένας Έλληνας να πάρει κατευθείαν την προ κάρτα. Κατευθείαν δεν γίνεται τίποτε. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Κάθε Έλληνας αθλητής που επιθυμεί να πάρει επαγγελματική κάρτα πρέπει πρώτα να περάσει από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από το εθνικό πρωτάθλημα. Εάν λοιπόν κάποιος κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, στη συνέχεια μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες και, εφόσον οι διακρίσεις το επιτρέπουν, μπορεί να πάρει την επαγγελματική κάρτα. Κανονικά θα έπρεπε κάποιος να κερδίσει είτε το ευρωπαϊκό είτε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και έτσι, και έτσι να γίνει κάτοχος της επαγγελματικής κάρτας. Αυτός είναι ο ορθόδοξος και ίσως ο μοναδικός τρόπος να πάρει κάποιος την κάρτα. Τώρα πολλά ακούγονται και πολλοί υπόσχονται σε πολλούς επαγγελματικές κάρτες προερχόμενοι από άλλους δρόμους, άλλες οργανώσεις κτλ. Θέλω να πω στους Έλληνες αθλητές ότι αυτά δεν ισχύουν, και αν η επιθυμία τους και η πίστη τους είναι ότι αξίζουν επαγγελματική κάρτα, πρέπει να ενταχθούν στην IFBB και να παλέψουν
μέσα στα ranks της IFBB να πάρουν την κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο πήρες και εσύ την κάρτα, όπως και ο Μανώλης ο Τζινίδης. Ακριβώς. Και με αυτόν τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουν, άμα θέλουν, κάποιοι Έλληνες αθλητές να αποκτήσουν την προ-κάρτα, σωστά? Η προ-κάρτ είναι μια υπόθεση η οποία αφορά αθλητές που έρχονται για να μείνουν στο χώρο, που έχουν τα προσόντα, που έχουν τη δύναμη και τη δυναμική για να πάρουν μια κάρτα αυτού του είδους. Πριν από αυτό όμως πρέπει να αποδείξουν την αξία τους σε ερασιτεχνικούς αγώνες της IFBB. Επομένως, θες να πεις κιόλας ότι η επαγγελματική προ-κάρτα, εκτός από το αξίωμα το να λέγεσαι επαγγελματίας, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα είναι βάρος και ευθύνη.